Φαίνεται πως η συνήθεια κάποιων νεαρών, κυρίως ιδιοκτητών καταστημάτων διασκέδασης, να κερνούν σφινάκια, όμορφες κοπέλες, όχι με ερωτική διάθεση ή σκοπό, αλλά κυρίως για χάρη δημοσίων σχέσεων, ορισμένες φορές έχει και συνέπειες. Το περιστατικό συνέβη προημερών σε πασίγνωστο κεντρικό καφέ της Πάτρας, με πρωταγωνιστή νεαρό ιδιοκτήτη της επιχείρησης και επίσης νεαρό πυγμάχο, ο οποίος θέλει να κάνει και καριέρα, αλλά με τέτοια συμπεριφορά δύσκολο το βλέπουμε. Θύμα του νεαρού πυγμάχου, ο συνέτερος της καφετέριας, 26 ετών, ο οποίος γνώριζε την κοπέλα που συνόδευε ο πυγμάχος και την τράβηξε από το χέρι με σκοπό να την κεράσει ένα σφινάκι στο μπαρ. Η κοπέλα δεν έφερε αντίρρηση, όμως η ενέργεια του καταστηματάρχη ενόχλησε τον πυγμάχο. Ο πυγμάχος του είπε λοιπόν: «Πάμε έξω, κάτι θέλω να σου πω». Εκείνος βγήκε χωρίς να λάβει τα μέτρα του και φυσικά δεν περίμενε πως ο νεαρός, χωρίς να του πει κουβέντα, θα τον ξάπλωνε με δύο γροθιές και μάλιστα θα τον έστελνε στο νοσοκομείο καθώς του έσπασε και τις δύο γνάθους. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο πυγμάχος έγινε καπνός, φοβούμενος τυχόν σύλληψη, με τους αστυνομικούς βλέπετε δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Φρέσκι. Γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής.